Ήταν μια ανάλυτη γυναίκα η οποία είχε κάνει ένα σφάλμα που τώρα βέβαια γίνονται πάρα πολλά τέτοια, αλλά τότε ήταν σπάνιο να γίνει. Και βέβαια οι θεοφοβούμενες γυναίκες που είχαν πίστη το θεωρούσαν, και είναι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά αυτές με την ευσέβεια που είχαν και την καθαρότητα ήταν κάτι το ανυπέρβλητο, το πολύ μεγάλο για αυτές. Λοιπόν, δεν αναφέρεται τι ακριβώς είχε αμαρτήσει αυτή η γυναίκα, αλλά καταλαβαίνουμε τι είχε κάνει. Λοιπόν, και δεν το εξομολογεί του, γιατί εντρέπεται να το πει στο πνευματικό. Και είχε πάρει μία απόφαση να το πάρει μαζί της στον άλλον κόσμο, γιατί δεν είναι για να το πω. Τόση ήταν η ντροπή της. Τέλος πάντων, κατέφευγε στην Παναγία. Είχε την εικόνα της και έκλαιγε και έκλαιγε και παρακαλούσε πάρα πολύ να την συγχωρέσει. Η Παναγία τον συγχωρούσε, αλλά έπρεπε να περάσει και δια νόμου. Έπρεπε να πάει και στο πνευματικό και να κάνει ό,τι η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει καθορίσει να γίνεται το μυστήριο της μετάνοιας. Και αφού έκλαιγε για χρόνια και εντόμιχα μπορεί να πίστευε η γυναίκα ότι θα είναι συγχωρημένη, την βρήκε ο θάνατος χωρίς να το έχει η πίστη του πνευματικού. Και μόλις πέθανε οι δαίμονες, σύμφωνα με το αμάρτημα και εξεύροντας ότι είναι σοβαρό και θανάσιμο και κολάσιμο και ότι ο Χριστός με τη δικαιοσύνη του θα κρίνει δίκαια, πίστευαν ότι τώρα αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει αυτή η σωτήρια. Και όπως πέθανε, την άρπαξαν την ψυχή της βάσει αυτού του αμαρτήματος και την πηγαίνανε σαν γεράκια στη φωλιά να την μαδίσουν, να την φάνε, να την κολλάσουν στην κόλαση. Λοιπόν, και έτσι που την πηγαίναν προς τα κάτω και αυτή φώναζε επίσης στην Παναγία να την βοηθήσει, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη πίστη στη Μητέρα του Θεού, και όταν έφτασε κάτω στον Άδη και τέλος πάντων άρχισαν να την βασανίζουν, να την απειλούν, να την τρομοκρατούν, να βλέπει όλα τα φοβερά που υπάρχουν και κάτω, αυτή δεν σταμάτησε με την πίστη που είχε στην Παναγία μας να την φωνάζει, να την βοηθήσει, να συγχωρηθεί από το Θεό και να σωθεί. Και στη συνέχεια, όπως φώναζε έτσι την Παναγία, για μια στιγμή φωτίζεται όλο το μέρος και κατεφθάνει η Παναγία μας με πολύ έτσι αγάπη προς την ψυχούλα αυτή να τη βοηθήσει. Οι δαίμονες μόλις είδαν την βασίλισσα των ουρανών επαναστάτησαν. Τι κυρεύσεις εσύ τώρα την ψάτη, κυρία εδώ πέρα σου. Εδώ αυτή η ψυχή για την οποία έφτασες είναι βεβαρημένη με πολύ φοβερό αμάρτημα, θανάσιμο κλπ. Και δεν μπορεί να την πάρετε, διότι ο Υιός και ο Θεός σου έχει νόμο και ο νόμος λέει τούτο και το άλλο, δηλαδή είναι καταδικασμένοι. Εντάξει, λέει, θα φέρω καμιά αντίρρηση. Και μάλιστα μόνοι τους είπανε στην Παναγία ότι μόλις νομίζω ότι θα την αρπάξει η Παναγία από τα χέρια τους, λέει, κύριε, με την αρπάζει και θα πάμε στο πλωτή. Με την βεβαιότητα που είχαν ότι δεν μπορεί ο Χριστός να παραβεί εν τη δικαιοσύνη του την ομοθεσία του, θα κρίνει δίκαια. Ξέραν τι Θεός είναι. Και επομένως, μη μας την αρπάξεις, αλλά θέλουμε να πάμε στον κριτή να δικαστεί. Λέει, οκ, okay, στον δικαστή θα πάμε. Λέει, δεν σας την παίρνω, αν δεν πάμε στον δίκαιο κριτή. Πήγαν όλοι μας δαίμονες και Παναγία μπροστά στο Χριστό και γονάτισε η Παναγία μπροστά στον Κύριο και του είπα, παιδί μου και Θεέ μου, σε παρακαλώ, αυτή η ψυχή ξέρω ότι αμάρτησε, έκανε αυτό και εκείνο, αλλά χρόνια τώρα προσεύχεται στην Αγία εικόνα μου με πολύ πίστη, με πολύ αγάπη και θέλω να τη βοηθήσει να σωθεί. Οι δαίμονες φωνάζαν, κύριε, μην κάνετε παράβαση τη δικαιοσύνη σας, ο νόμος σας είναι αυτό, δεν μπορείτε να την παραβείτε, εσείς είστε δίκαιος. Και βεβαίως είναι δίκαιος ο Θεός με τα θάνατα, τώρα είναι έσπλαχνος. Λέει, μήτε, αποδέχομαι την παράκλησή σου, την αγάπη σου κλπ. Προς την ψυχή, αλλά δεν πάβει να είμαι δίκαιος και έχω βγάλει νόμο και θα εφαρμόσω τον νόμο.
Λέει, παιδί μου, σε παρακαλώ, κάνε τι θα κάνεις, θα τη σώσεις. Τα δάκρυα που έχει αρχίσει αυτή η ψυχή για την, σε μένα, πρέπει να τα αποκριθώ. Δεν γίνεται τίποτε. Εσύ θα βρεις τον τρόπο, λέει. Είσαι παντογνώστης και έχεις τον τρόπο να τη σώσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω, μήτε, είναι να φέρω την ψυχή αυτή κάτω στη γη, να την επαναφέρω στο σώμα της, κάτω στη ζωή, να καλέσει πνευματικό πατέρα, να εξομολογηθεί την αμαρτία και εσύ τρεις μέρες να την πάρω. Αυτό κάνει. Μόλις ακούσαν οι δαίμονες, ήταν ανάποδα. Στο λέει, και τη δικαιοσύνη τήρησε και τον τρόπο σωτηρίας τον βρήκε. Ναι. Εν τω μεταξύ, κάτω στη γη που είχε πεθάνει αυτή η γυναίκα, δεν την είχαν θάψει για 2-3 μέρες, γιατί περιμένα την αδελφή της να έρθει από κάποιο χωριό και αργοπόρησε εκείνη και δεν την είχαν θάψει ακόμη. Και για μια στιγμή εκεί που την κλαίγαν με τα κεριά και λοιπά και βολωμένο το στόμα και κλεισμένα τα μάτια όλα αυτά, για μια στιγμή ανοίγει τα μάτια, οι γυναίκες όλες κατατρόμαξαν και λοιπά, φοβηθήκαν, λέει, μην φοβάστε καθόλου, είμαι εντάξει, θα καλέστε παρακαλώ τον πνευματικό να έρθει, τον χρειάζομαι και μετά 3 μέρες θα πεθάνω, μην ανησυχείτε, 3 μέρες θα ζήσω. Μόλις εκεί την άκουσα να μιλάει τόσο ειρηνικά και ήσυχα, λοιπόν, καθησύχασαν, να και έφτασε και ο πνευματικός, εξομολογείται την αμαρτία, την συγχωρεί, τη διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Την τρίτη ακριβώς ημέρα τελειώνει η ζωή της και αυτή. Και θέλω να πω ότι, κοιτάξτε, ένα είχε αμάρτημα. Τα δει όλα, τα άλλα τα είχε τακτοποιήσει. Ένα θανάσιμο αμάρτημα είναι σαν να είσαι υγιής και βγάζεις ένα σφυράκι από την καρκίνο. Ενώ είσαι κατά πάντα νέος άνθρωπος, ζωντανός, για μια στιγμή σου φυτρώνει αυτό το διαβολάκι και από αυτό πας σε λίγο διάστημα. Ήταν πολύ. Περπατάς. Κάπως ξαλιστράς, πέρα, χτυπάς το κεφάλι σου στον τόπο. Χτυπάει με τη μοτοσυκλέτα ένα παιδί, όπως και πριν από λίγο μάθαμε στην Ελλάδα που χτύπησε ένα παιδί με τη μοτοσυκλέτα και σκοτώθηκε. Ο θάνατος είναι άδειλος. Λοιπόν, και εφόσον είναι άδειλος και το θανάσιμο αμάρτημα είναι σαν καρκίνος, γιατί να μην το πετάξουμε από πάνω μας τον καρκίνο, γιατί να μην τον κάνουμε εγχείρηση και να τον βγάλουμε και το βγάλουμε ποιο είναι να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας, να πάρουμε τη συγγνώμη και να είμαστε έτοιμοι. Μας λένε οι νεκροί που είναι κάτω θα μένει. Εμείς οι ψυχές οι οποίες δεν έχουμε σωθεί, δεν έχουμε βρει έλεος, δεν έχουμε πάει στο Θεό, δεν έχουμε πάει στο φως, αλλά έχουμε καταδικαστεί για διαφόρους και πολλούς λόγους κάτω στον Άδη και λέμε, Θεέ μου, δώσ' μας λίγες στιγμές, όχι μέρες, λίγες στιγμές να επανέλθουμε στη ζωή, να ζητήσουμε το πνευματικό, να κάνουμε μια εξομολόγηση και μετά πάλι μας. Τότε δεν φοβόμαστε το θάνατο, αλλά τώρα έτσι πως μας στέρισε απροετοίμαστος και έτσι και βρισκόμαστε σε αυτή την καταδίκη, ζητάμε λίγες στιγμές, λίγη ώρα να μπορούμε να εξομολογηθούμε, να το πει και πάλι μας. Δεν μας δίνεται αυτός ο χρόνος. Αυτά τα λεπτά δεν μας τα δίνει ο Θεός. Μας είπε, σε έδωσα χρόνια και δεν βάλατε κατά νου αυτό που τώρα ζητάτε. Όταν είχατε, ήσασταν πλούσιοι στον χρόνο, το σκορπούσατε τον χρόνο, λέει. Τώρα ζητάτε δεκάδες χρόνου για να σωθείτε από το χρέος που έχετε. Αλλά τώρα, όσο είσαι στη ζωή, ήταν η ασπλαχνία, η ελλημοσύνη και η αγάπη. Τώρα πήρε εφαρμογή η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν επιτρέπει, γιατί σας το είχα πει ότι γρηγορείτε ότι οκείδεται την ημέρα, ουδέ την ώρα, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και επομένως και εμείς οι αποθανόντες και εμείς οι οποίοι κάνουμε αυτό το κήρυγμα, σας λέμε εσάς τους ζώντες που κυκλοφορείτε τώρα στις πολιτείες και στους δρόμους τους οποίους και εμείς κυκλοφορούσαμε,
λάβετε υπόψη το γεγονός και την αλήθεια αυτή και εκείνο που επιθυμούμε εμείς τώρα σε λεπτά, εσείς το έχετε σε πολύ χρόνο, φροντίστε, τακτοποιηθείτε, μην έρθετε στον τόπο της Βασάνου που είμαστε εμείς, όπως ακριβώς το έλεγε και ο φτωχός ο Λάζαρος, ο πλούσιος στο Λάζαρο και στον Αβραάμ, όπως αναφέρεται στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου στο Ευαγγέλιο μας. Και εκείνος παρακαλούσε και έλεγε: Πατέρα Αβραάμ, βρίσκομαι σε αυτή τη βάσανα εδώ και οι αδελφοί μου που ζουν κάτω, έχω πέντε. Αυτοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μου επιτρέπεις τώρα να πάω κάτω εγώ? Όχι. Τότε ειδοποίησε τους με κάποιο τρόπο να καταλάβουν, να διορθώσει τον εαυτό σου, μένει και αυτού, σε αυτόν τον τόπο της Βασάνου. Και λέει, έχουν προφήτες, έχουν την Αγία Γραφή, ακουσά τους αν αυτό, και ας φροντίσουν και αυτοί να μάθουν ότι υπάρχει και κόλασης και παράδεισος και ότι πρέπει να τακτοποιηθούν με το Θεό.